γιγαντώνεται και παίρνει αυτό το σημείο. Και εγώ θα σας καλέσω να σκεφτείτε όταν ένα κράτος για το πιο ευάλωτο κομμάτι του πληθυσμού, που είναι αυτοί οι άνθρωποι που νοσηλεύονται, δηλαδή ανοϊκοί, παραπληγικοί, παιδιά τα οποία είναι με νοητική στέρηση, έχει τόσο σκληρό πρόσωπο που ουσιαστικά αυτά τα ιδρύματα πλέον έχουν γίνει αποθήκες ψυχών. Σκεφτείτε πώς βλέπει όλους τους υπόλοιπους και γενικά πώς βλέπει τον τομέα της υγείας και της πρόνοιας. Μιλάμε ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι περισσότεροι μέσα δεν έχουν οικογενειακό περιβάλλον, άρα το περιβάλλον σε αυτούς τους ανθρώπους είναι καθαρά οι συνάδελφοι που δουλεύουν εκεί και πραγματικά δίνουν τον εαυτό τους. Λοιπόν, αυτούς τους συναδέλφους που υπάρχει συναισθηματική πλέον δέσιμο με τους ασθενείς, έρχονται και μπαίνουν σε μια λογική ότι κάθε λίγο και λιγάκι πρέπει να αλλάζουν. Και από την άλλη λείπουν βασικές ειδικότητες, γιατί δεν έχει να κάνει μόνο το ότι σε καθαρίζω ή σου δίνω τα φάρμακά σου. Χρειάζεται να υπάρχει εργοθεραπεία, κοινωνική λειτουργία, χρειάζονται να υπάρχουν φυσιοθεραπευτές, αλλά για αυτούς όλα αυτά είναι ψηλά γράμματα. Θεωρούν